Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 14 Σεπτεμβρίου του 2023. Μέρα με ισχυρό συμβολισμό, ύψωση του Τιμίου Σταυρού, δεν έχω χρόνο να αναφερθώ σε αυτό, αλλά είναι μια σημαντική μέρα για την Ορθοδοξία. Ο Ηράκλειος, οι Πέρσες, όταν είχαν καταλάβει την Ιερουσαλήμ, πήραν τον Τίμιο Σταυρό, τον μετέφεραν στην Περσία. Όταν νίκησε ο Ηράκλειος τους Πέρσες, πήρε τον Τίμιο το Σταυρό και τον παρέδωσε και πάλι στα Αεροσόλυμα. Σαν σήμερα υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός και γιορτάζουμε την γιορτή του Τιμίου Σταυρού, την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Άρα χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες, χρόνια πολλά. Επίσης έχουμε και άλλα θέματα σήμερα και άλλα επαιτειακά. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία. Ιδρύθηκε στην Οδυσσό. Τότε η Οδυσσός ήταν υπό ρωσική κυριαρχία, ρωσική ήταν δηλαδή, ήταν Ρωσία, μέρος της Ρωσίας, ήταν η λεγόμενη Μεσημβρινή Ρωσία. 14 Σεπτεμβρίου 1814. Τρεις Έλληνες έμποροι, δύο ηπειρώτες και ένας από την Πάτμο, ο Νικόλαος Κουφάς από το Κομπότι Άρτας, ο Εμμανουήλ Ξάνθος από την Πάτμο και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ από τα Γιάννενα, δύο ηπειρώτες και ένας δωδεκανήσιος, αποφάσισαν να ιδρύσουν την Φιλική Εταιρεία στην Οδυσσό. Ήταν τότε, παραλαμβάνω, υπορωσική κατοχή. Έχει μακρά ιστορία η Φιλική Εταιρεία, καθοριστική, τεράστια συμβολή στην Επανάσταση 7 χρόνια μετά του 1821, 6,5 για να είμαστε ακριβείς. 14 Σεπτεμβρίου ιδρύθηκε, αλλά μετά από 6,5 χρόνια είχαμε την Επανάσταση στο... να επαναλάβουμε, γιατί έχουμε και κάποιες διακοπές, ξέρετε, υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, η Φιλική Εταιρεία είχε τεράστια συμβολή στην Επανάσταση. Οι άνθρωποι αυτοί θέσπισαν ορισμένους κανόνες λειτουργίας, λειτουργούσε συνωμοτικά. Λένε και διάφορα τώρα για τεκτονικά και τα λοιπά, αλλά πιθανότατα σίγουρα δεν ήταν τεκτονική οργάνωση. Λένε ότι ο Ξάνθος ήταν τέκτονας, μπορεί να πήρε από αυτούς τις πρακτικές της μυστικότητας και τις παράνομες δράσεις και πάντως υπήρχε μύηση, τελετή μύησης. Μπορούμε να μιλάμε μέρες για την δράση της Φιλικής Εταιρείας. Στην αρχή αυτοί οι οποίοι χρηματοδότησαν την Φιλική Εταιρεία ήταν Έλληνες, πλούσιοι Έλληνες της περιοχής, ξέρετε, σε εκείνη την περιοχή, στην Οδυσσό, στη Χερσόνα, στο Μικολάγεφ, όπου γίνονται τώρα αυτές οι μάχες εκεί. Και υπήρχαν η αστική τάξη, η άρχουσα τάξη ήταν Έλληνες σε ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό. Αυτοί λοιπόν χρηματοδότησαν, γιατί ξέρετε τέτοιοι οργανισμοί χρειάζονται χρήματα, χρηματοδότησαν την Φιλική Εταιρεία, η οποία Φιλική Εταιρεία επεκτάθηκε σε όλο τον τότε ελληνικό κόσμο, που ήταν είτε υπό Οθωμανική κατοχή, είτε υπό Αιγυπτιακή, είτε. Η Αίγυπτος τότε είχε ένα ειδικό καθεστώς. Οθωμανική ήταν και εκεί. Όπου υπήρχαν λοιπόν ελληνικές κοινότητες, εξαπλώθηκε η Φιλική Εταιρεία. Είχε τέτοιους κόφτες που και να έβρισκαν κάποιον οι τοπικές αρχές, έφταναν σε αδιέξοδο. Οπότε αυτό έδωσε τη δυνατότητα στη Φιλική Εταιρεία να επεκταθεί και να προετοιμάσει την Επανάσταση, η οποία, όπως είπαμε, ξέσπασε τις αρχές του 1821. Πρώτα στη Μορδοβλαχία και στη συνέχεια στον Μοριά, και είχαμε τη γνωστή κατάληξη. Πού έφτασε η Επανάσταση? Η Επανάσταση έφτασε στο 1000, σαν σήμερα είναι η δεύτερη επέτειος. 14 Σεπτεμβρίου του 1829 έχουμε τη συνθήκη της Αδριανούπολης. Ο Τσάρος τότε, η Τσαρική Ρωσία, άλλος ένας ρωσοτουρκικός πόλεμος που κατέληξε με ήττα της Οθωμανίας, της Τουρκίας. Εκεί λοιπόν υπογράφει η συνθήκη της Αδριανούπολης, μεταξύ των οποίων η Τουρκία υποσχέθηκε
την αυτονομία της Ελλάδας. Είχαν προηγηθεί φυσικά και άλλες συμφωνίες, αλλά αυτή η συμφωνία έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την απελευθέρωση της χώρας. Συνθήκη της Αδριανούπολης, σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 1829. Και σαν σήμερα έχουμε την Λαιλασία της Σμύρνης. Προσέξτε εδώ. Ένα βιβλίο που μου το έστειλαν φίλοι, έχω ακόμα φίλους στην Τουρκία. Ταλάτ Ουλουσόη. Λοιπόν, ο Ταλάτ Ουλουσόη είναι ένας Τούρκος διανοούμενος. Έγραψε αυτό το βιβλίο, προσέξτε, στα τουρκικά είναι. Να διαβάσω τι λέει για να... Σμύρνη, η πόλη της Λαιλασίας ή της Λαφυραγώγησης. Η λαφυραγωγημένη πόλη. Και λέει μία διαφορετική εγγραφή της απελευθέρωσης σε εισαγωγικά της Σμύρνης. Το απελευθέρωση το λέει σε εισαγωγικά. Ταλάτ Ουλουσόη, διαμένει ο άνθρωπος στο το Καρσίγιακα, είναι το Κορδελιό. Καρσίγιακα είναι η περαία πλευρά, η αντίπερα πλευρά της Σμύρνης, ή εμείς οι Έλληνες το λέγαμε Κορδελιό. Εκεί μένει ο άνθρωπος, δεν ξέρω τώρα, Μάρτιος του 2023 έγραψε. 1923 λέει εδώ, αλλά δεν νομίζω. Πιθανότητα υπάρχει λάθος. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το βιβλίο εξεδόθη τώρα. Είναι το 2023. Ναι. Τι λέει λοιπόν αυτό το βιβλίο? Δίνει απάντηση στον Ερντογάν. Ο Ερντογάν τι μας είπε προχθές? Ότι οι Έλληνες έκαψαν τη Σμύρνη. Και εδώ διάβασα πράγματα που δεν τα γνώριζα. Ένας από τους λόγους είπαμε ότι έχω μεταφράσει το βιβλίο του Ταμέρ Τσιλιγκίρ, «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου», το οποίο το δώσαμε σε ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο. Ήθελα να δοθεί σε ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο. Λοιπόν, είναι με τεμποδίωνη απόψινη εκπομπή. Λοιπόν, απάντηση λοιπόν στον Ταΐπ Ερντογάν, την πόλη την λαφυραγώγησαν. Μετέφρασα λοιπόν ένα βιβλίο του Ταμέρ Τσιλιγκίρ. Το δώσαμε σε ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο, ακόμα δεν έχει εκδοθεί. Και τι λέει εκεί? Εκτός τα περί Νουρετίν Πασά, που δικάστηκε για εγκλήματα και τον αθώωσε ο Μουσταφά Κεμάλ, αυτός έκαψε τη Σμύρνη μετά, λέει και το εξής, ότι οι Αρμένοι όταν πήραν τη Σμύρνη σε 9 του μηνός, που μπήκαν οι Τούρκοι στη Σμύρνη, όταν μπήκαν στη Σμύρνη, οι Αρμένοι που είχαν απομείνει και κατοικούσαν στην Κωνσταντινούπολη έκαναν παράσταση στις Οθωμανικές αρχές και ζήτησαν από τις Οθωμανικές αρχές την προστασία των Αρμενίων της Σμύρνης. Σου λέει, λένε, εμείς δεν σας πολεμήσαμε, αφήστε μας ήσυχους. Αν διαβάσετε, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την συνοικία των Αρμενίων. Μπήκε σκόπιμα από τον Νουρετίν για να κάψει τους Αρμένιους, να μην μείνει κανένας Αρμένιος στη Σμύρνη, διότι όπως καταλαβαίνετε θα ήταν μια ενοχλητική, και δεν ήταν μειονότητα, ήταν ισότιμη κοινότητα οι Αρμένοι ως παλιό αυτόχθονο φύλο. Γι' αυτό τους εξόντωσαν μέχρι τελευταία. Άρα τι μας λέει εδώ καινούργια στοιχεία, τι μας λέει ο κύριος Ταλάτ Ουλουσόη? Ότι τη Σμύρνη την έκαψαν οι Τούρκοι, την έκαψαν με σχέδιο και την λαφυραγώγησαν, δεν την απελευθέρωσαν. Αυτά τα λέει ένας Τούρκος με κίνδυνο της ζωής του, και είχαμε εδώ καθηγήτρια πανεπιστημίου, καθηγήτρια τώρα να μην πω, ξεκίνησε από καθηγήτρια της Γαλλικής, το σύστημα Σιμίτη, αυτό το σύστημα τέλος πάντων του εθνομηδενισμού που κυριαρχεί στην Ελλάδα, αυτό το σύστημα την έκανε καθηγήτρια πανεπιστημίου, την κυρία Ρεπούση, η οποία, ενώ ο Τούρκος με κίνδυνο της ζωής του λέει την ιστορική αλήθεια, αυτή μας είπε έγινε συνωστισμός στη Σμύρνη. Σαν σήμερα λοιπόν, 13 του μηνός μπήκε η πυρκαγιά, έκαιγε μέχρι τις 14-15 του μηνός, και ακριβώς έλεγε λοιπόν εκεί ο Ταμέρ Τσιλιγκίρ ότι η εντολή ήταν
δεν αρκεί μόνο να σκοτώνετε τους Έλληνες. Θα καταστρέφετε τις εκκλησίες, τα σχολιά τους και τα κτίρια τα μεγάλα και δεν θα αφήνετε, λέει, τις πέτρες εκεί. Θα παίρνετε τις πέτρες και θα τις μεταφέρετε μακριά, σε άλλο τόπο. Θα τις σκορπάτε μακριά, γιατί αυτοί, λέει, μπορεί κάποιοι που έχουν επιβιώσει να ξαναγυρίζουν μετά από χρόνια και να ψάχνουν τα μνημεία τους και με βάση αυτά να ξαναδιεκδικήσουν τον τόπο. Να πούνε αυτό το μνημείο είναι δικό μας, η εκκλησία, το σχολείο, το κτίριο και με βάση αυτό, άρα, λέει, θα τα διαλύετε όλα και θα σκορπάτε τις πέτρες. Αυτή η πολιτική ακολουθήθηκε και στη Σμύρνη, επιπλέον για να εξοντώσει και τους Αρμενίους που είχαν μείνει στην περιοχή. Αυτό, λοιπόν, γι' αυτό η 14η Σεπτεμβρίου από την Ελληνική Βουλή χαρακτηρίστηκε ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού. Και πιστεύω, δεν θα δείτε πολλά αφιερώματα, δεν θα δείτε πολλά αφιερώματα, γιατί πολιτικοί, παρότι ασκήθηκαν πιέσεις, ξέρετε, από τους συλλόγους, από την κοινωνία και αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και μετά της Μικράς Ασίας, στην ουσία όμως αυτό μπορεί να ήταν και ένας ελιγμός για να κλείσουν στόματα και να συνεχίσουν πάλι την εθνοκτόνα και εθνοβόρα πολιτική τους. Ακούστε τι έγινε και τελειώνουμε με αυτό, να περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Είδα ένα βίντεο, ο πρόεδρος της Νίκης ο Νατσιός μιλούσε για ένα θέμα που το κατέχει ο άνθρωπος, γιατί είχε κάνει και πολλές εκπομπές για τα σχολικά βιβλία και ανέφερε ορισμένα χωρία από τα σχολικά βιβλία, τα οποία είναι απαράδεκτα, είναι αυτό που είπα πριν από λίγο. Είναι στη λογική του ξεθεμελιώματος και των αρχών, των παραδοσιακών αρχών της ελληνικής κοινωνίας, και δεν το λέω με τη συντηρητική άποψη, όχι, με την απολύτως προοδευτική. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος χωρίς να έχουμε αφετηρία το παρελθόν. Αλλιώς αυτό που λένε πρόοδο, που μας βάζουν αυτά τα χωρία μέσα στα βιβλία, αυτό λέγεται αυτοκτονία, δεν λέγεται πρόοδος. Πρόοδος είναι αυτή η οποία ακολουθεί τα βήματα και τα ξεπερνά της ιστορίας. Αλλά είναι εκεί. Είπε λοιπόν ο άνθρωπος αυτά που ήθελε να πει. Και η απάντηση, άκουσα και την απάντηση της Υφυπουργού. Εάν υπήρχε κανονικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα, η αυτή η κυρία Μιχαηλίδου, που διάβασε το βιογραφικό της, έχει αξιόλογο βιογραφικό, σπουδές έχει, κοινωνική μόρφωση δεν έχει. Και εθνική, θα έλεγα. Διότι η απάντησή της ήταν αλαζονική και απαράδεκτη για ακαδημαϊκό και κυρίως για πολιτικό και για υπουργό παιδείας. Υφυπουργός παιδείας πρέπει να διδάσκει ύφος και ήθος. Αυτό το ήθος ήταν απαράδεκτο και έπρεπε ο Πρωθυπουργός να την διώξει με τις κλωτσιές, με την πολιτική έννοια, το επόμενο δευτερόλεπτο, όχι το επόμενο λεπτό, και να σταματήσουν τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας να στηρίζουν τέτοιες αθλειότητες. Δεν με νοιάζει ποιος είναι ο Νατσιός, και έμαθα σήμερα ότι ένας βουλευτής, μου το είπε δηλαδή, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ένας βουλευτής, είπε: αφήστε, λέει, τα νεκρά ζώα. Πέστε μας πόσες εκατοντάδες νεκρούς μας κρύβετε. Συγγνώμη. Είναι κόμμα αυτό η Νίκη? Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι σήμερα στο κοινοβούλιο που ψηφίστηκαν, που εκπροσωπούν υποτίθεται τους πολίτες στο κοινοβούλιο και να λένε τέτοιες ανοησίες, τέτοιες χοντράδες? Όπως λοιπόν ασκούμε κριτική στις ανοησίες που λένε βουλευτές της Νίκης, έτσι πρέπει να βρούμε το θάρρος να ασκούμε κριτική και στις ανοησίες που κάνει οποιοδήποτε, είτε αυτός είναι υπουργός είτε πρωθυπουργός. Αυτό που έκανε λοιπόν η κυρία, ο άλλος πήγε να αναδείξει θέματα που βλάπτουν την κοινωνία, αλλά και την εθνική μας ταυτότητα, και η κυρία Μιχαηλίδου τον ειρωνεύτηκε. Πραγματικά είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα μας. Το δεύτερο θέμα μας είναι οι πλημμύρες. Και αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα γιατί έχει εθνικές διαστάσεις. Το πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Λοιπόν,
επειδή διάβασα, ρώτησα και κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Ο κάμπος της Θεσσαλίας είναι τέτοια η γεωγραφική του διαμόρφωση, η γεωκρατική του μορφολογία, που αυτός ο όγκος νερού που έπεσε, επαναλαμβάνω, είναι τέτοια η μορφολογία του εδάφους, που ό,τι και να, με τέτοιο όγκο νερού που έπεσε στη συγκεκριμένη θεομηνία, ήταν αδύνατο να απορροφηθούν αυτά τα νερά με οποιοδήποτε αντιπλημμυρικό έργο. Αυτό λοιπόν που λέω αποδεικνύεται και από το εξής γεγονός, ότι καταστροφές θα είχαμε. Ότι στο Πήλιο, που δεν παρακάνει αντιπλημμυρικά έργα, δεν πλημμύρισε το Πήλιο, καταστράφηκε όμως. Ακριβώς επειδή ήταν μεγάλος όγκος. Τι δηλαδή θα μπορούσε να γίνει στο Πήλιο? Τι να βάλουμε μια ομπρέλα από πάνω να μην το βρέξει? Άρα να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά να κάνουμε σωστή αντιπολίτευση σε πραγματικά δεδομένα. Γιατί παλαβώνει και ο κόσμος, ξέρετε. Άμα ακούει τα κόμματα να λένε τέτοιες ανοησίες, όπως είπε ο άλλος της Νίκης, ο κόσμος τρελαίνεται. Λοιπόν, άρα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στον κάμπο. Λέγεται ότι η αποξήρωση της λίμνης Κάρλας ήταν ένα από τα λάθη που έγιναν τη δεκαετία του 60. Δεν είμαι βέβαιος, απλά το αναφέρω. Από εκεί και μετά, τι θα μπορούσε να γίνει? Έχουμε εδώ, για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που είχαμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο, έναν καθηγητή του MIT, στο MIT, ο Θεμιστοκλής Σαψής. Ο άνθρωπος αυτός είναι εξειδικευμένος στην ακριβή πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων, ερευνητής στο κορυφαίο πανεπιστήμιο του κόσμου, στο MIT, και έδωσε συνέντευξη στην Καθημερινή και είπε τα εξής, ότι από τη στιγμή που είχαμε ενδείξεις, μετεωρολογικές προβλέψεις, ότι θα έχουμε τέτοια ένταση, θα μπορούσε να γίνει, εφόσον υπήρχε πρόγνωση, έπρεπε να γίνει έγκαιρη εκένωση. Δηλαδή, τις περιοχές, χάρτες υπήρχαν, το τι θα πλημμυρίσει πρώτο κτλ. Έπρεπε να γίνει λοιπόν, λέει ο καθηγητής, όχι εγώ, έγκαιρη εκένωση αυτών των περιοχών από ανθρώπους και από ζώα. Εάν είχε γίνει αυτό, δεν λέμε ότι δεν θα είχαμε καταστροφές. Πάλι οι καταστροφές θα ήταν βιβλικές στη Γεωργία, αλλά θα είχε γλιτώσει το ζωικό κεφάλαιο και δεν θα είχαμε νεκρούς φυσικά. Εντάξει, δεν έγινε αυτό. Και πώς θα μπορούσε να αποφευθεί αυτό? Επειδή μιλάμε για επιτελικό κράτος. Σε ένα επιτελικό κράτος, εφόσον υπήρχε αυτή η πρόβλεψη, ο Πρωθυπουργός, τώρα κοιτάξτε, υπάρχει κίνδυνος και σωστά ορισμένοι θα πούνε, καλά μας τα λες φίλε, μετά Χριστόν όλοι είμαστε προφήτες. Αλλά αυτό κάνουμε τώρα, κάνουμε έναν απολογισμό. Ο Πρωθυπουργός, αφού είδε ότι έχουμε, κάποιος έπρεπε να τον ειδοποιήσει καταργάς ότι έρθει κάτι μεγάλο. Ποιοι είναι οι συναρμόδιοι υπουργοί? Ελάτε εδώ, ένα μικρό συμβούλιο. Έχεις πάρει μέτρα? Μπορεί να γίνει αυτό. Εσύ πήρες μέτρα? Πήρες? Πάρτε μέτρα, γιατί αλλιώς θα σκόψει τον κόλο. Δεν έγινε αυτό. Και αφού δεν έγινε αυτό, δεν έκαναν και οι υπουργοί στους από κάτω στους φορείς. Και επειδή υπάρχουν και τεράστιες ευθύνες περιφερειαρχών και δημάρχων. Εντάξει, ο Κικίλιας, αφού είναι καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, φταίει. Έτσι, φταίει, δεν φταίει, φταίει. Η υπουργός εσωτερικών δεν φταίει? Η κυρία Κεραμέως γιατί έμεινε στο απειρόβλητος? Ποιος την προστατεύει? Αυτή δεν φταίει που δεν επέβλεψε έσω αυτό το διάστημα για έγκαιρη ενημέρωση, να πάρουν μέτρα οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι? Αυτή δεν είναι υπεύθυνη ως υπουργός εσωτερικών? Τώρα ο Κικίλιας που βρήκε το θάρρος και κοντράριζε στο Μητσοτάκη, ψάξε τις σχέσεις που είχε παλιά με την πρεσβεία, ειδικές σχέσεις, και βρήκε το θάρρος και εκεί τα χάσε ο Μητσοτάκης, δεν περίμενε να τον κοντράρει έτσι, αλλά αυτά είναι μικροπολιτικά, δεν ασχολούμαστε με αυτά, κάναμε έτσι για αλατοπίπερο βάλαμε. Τώρα, έχουμε την κυρία Αδελίνη, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που λέει στοχευμένες να δει, να δούμε τι ζητάει, ακούστε.
Ποια ακριβώς μέτρα έλαβαν Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, αρμόδιοι χωρικοί αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας, θεματικός αντιπεριφερειάρχης κλιματικής αλλαγής και πολιτικής προστασίας Δήμαρχος Βόλου, αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, Δήμαρχος Καρδίτσας, αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, μετά την κακοκαιρία Ιαννός του 2020, σε επίπεδο πρόληψης είτε εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων, αλλά και μετά την ακριβή πρόληψη της έκτασης του φαινομένου Ντάνιελ από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προκειμένου να αποφευθούν τουλάχιστον ή τουλάχιστον να μειωθούν οι επιπτώσεις του και κυρίως να προστατευθούν οι ζωές των συμπολιτών τους. Πριν δηλαδή το φαινόμενο, αλλά και κατά τη διάρκεια του φαινομένου, σε επίπεδο συντονισμού κτλ. Μετά λέει για τα αντιπλημμυρικά έργα, αν η κατασκευή κτλ. Και ρωτώ, ακούστε εδώ τι κάνει η κυρία Δελίνη. Φυσικά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί μέχρι εκεί φτάνουν τα πόδια της. Το πάπλωμα είναι μέχρι εκεί. Η κυρία Δελίνη, πάνω από αυτούς δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Και άντε, έχουν ασυλία οι υπουργοί. Αν έχουν ασυλία, γιατί δεν διατάσσει σε όλη την κλίμακα και το περιορίζει στους περιφερειάρχες, δημάρχους και αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Στα λιανούρια δηλαδή. Παραπάνω υπάρχουν γενικοί γραμματές υπουργείων και υπάρχουν και υφυπουργοί και υπουργοί. Γιατί δεν λέει έλεγχο εφόλης της ύλης και εφόσον προκύψουν ευθύνες πολιτικών να πάει στη Βουλή το θέμα να γίνει εξεταστική επιτροπή και αν, να παραπεμφθούν. Αν... Γιατί κυρία Εισαγγελέα, έτσι δεν γίνεται κράτος όμως και έτσι δεν περιφρουρούμε και το κύρος της δικαιοσύνης. Έτσι δίνουμε το δικαίωμα στους πολίτες να λένε, στημένο το παιχνίδι, πάνε τα λιανούρια πάλι και αυτοί που έχουν τις κύριες ευθύνες, αν έκλειψε αντιπεριφερειάρχης, ο περιφερειάρχης δεν υπήρχε εποπτεύων υπουργός. Γιατί τον άφησε. Δεν υπήρχαν εποπτεύοντες αρχές. Γιατί τους άφησαν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη κύριε Αδελίνη, αλλά δεν. Τώρα υπάρχει και ένα θέμα με την εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων. Ακούστε. Πάλι διαβάζω ότι καταστράφηκαν Απάτσι και Καϊόβα. Τίποτα δεν καταστράφηκε. Σας το είπα χθες όσο πιο υπεύθυνα μπορούσα. Δεν υπάρχουν ζημιές στα ελικόπτερα. Το ότι ήταν ορισμένα μέχρι ένα σημείο στο νερό ήταν, είναι αλήθεια, αλλά δεν έπαθαν ζημιές. Έπρεπε να έχουν φύγει όλα και να. Αλλά ζημιές δεν έπαθαν. Και μάλιστα διαβάζω ότι επειδή το αεροδρόμιο, το στρατόπεδο του Στεφανοβικίου είναι εκεί που κάποτε ήταν, καλυπτόταν από τα νερά της λίμνης, της αποξερανθήσης λίμνης Κάρλας, σκέφτονται τώρα τη μετεγκατάστασή του. Κακώς το έκτισαν εκεί λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, μην χτυπάτε τις ένοπλες δυνάμεις. Αν άργησε ο Δένδιας να τα βρει ο Πρωθυπουργός, από το Υπουργείο Άμυνας λένε ότι δεν μας ζήτησε ο Κικίλιας. Ο Κικίλιας βασίζεται στα παλιά και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λέει, εγώ δεν εγκαταλείπω μάχη. Μα άμα σου λέει ο άλλος, τι είναι η δικιά σου, είναι η μάχη. Αφού σου λέει ο Πρωθυπουργός, άδειασέ μας τη γωνιά. Τι θα πει, δεν εγκαταλείπω τη μάχη. Μπας περιπτώσει. Πάντως, επαναλαμβάνω να ασκούμε κριτική και στις ένοπλες δυνάμεις, όταν όμως αυτό είναι επικοδομητικό, λύνει προβλήματα. Όχι όταν δημιουργεί προβλήματα. Εντάξει, οι ένοπλες δυνάμεις είναι εκεί, όταν τις ζητήθηκαν είναι εκεί και δεν το λέω τώρα σαν αξιωματικός απόστρατος. Με αίσθημα δικαίου το λέω. Οι άνθρωποι είναι εκεί, δίνουν τα πάντα και με γέφυρες και οι βατραχάνθρωποι και οι πεζοναύτες και το μηχανικό και τώρα θα συμβάλλει ο στρατός και στην απομάκρυση των πτωμάτων των ζώων που έχουν πνιγεί. Τι άλλο να κάνει ο στρατός δηλαδή. Μην χτυπάτε το στρατό λοιπόν. Τώρα, όσον αφορά και τα κονδύλια που προχθές επένεσα την κίνηση του Πρωθυπουργού αλλά και την Φόντερ Λάιεν που έδωσε 2,2 δις πόσα, εγώ διαβάζω ότι δεν είναι όλα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Με αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα ήδη υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δίνονταν ούτως ή άλλως στην Ελλάδα ή που η χώρα μας δεν μπόρεσε έτσι κι αλλιώς να απορροφήσει, και όχι φρέσκο χρήμα θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέρος των 2,2 δισεκατομμύρων ευρώ. Λέει λοιπόν η Λάιεν, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν χρήματα από την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο που δεν δαπανήθηκαν και από τα ταμεία συνοχής. Το δεύτερο είναι τα κεφάλαια που μπορούμε
να διοχετεύσουμε άμεσα στους Έλληνες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποστήριξης. Το τρίτο είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, 400 εκατομμύρια ευρώ θα είναι φρέσκο χρήμα. Εν πάση περιπτώσει, τα άλλα μπορεί να ήταν χαμένα. Σωστή η κίνηση, αλλά ήθελα να βάλω τα πράγματα σε μία σειρά για να μην ξέρω εγώ. Εντάξει, πάμε τώρα στο τρίτο μας θέμα, Ουκρανία. Ουκρανία. Η Βουλγαρία δήλωσε ότι έρει την απαγόρευση εισαγωγής ουκρανικών σιτηρών. Είναι η πρώτη χώρα, γιατί η Ρουμανία λέει όχι, δεν το είπε ακόμα. Τέλη Σεπτεμβρίου λύγει η ευρωπαϊκή οδηγία. Από 1 Οκτώβρη θα δούμε τι θα γίνει. Οι Πολωνοί είπαν ούτως ή άλλως, αν δεν συνεχιστεί η απαγόρευση από την Ευρώπη, θα πάρουμε εθνική απόφαση. Οι Ρουμάνοι κινούνται οι αγρότες, η Βουλγαρία ήρε την απαγόρευση. Ο Νορβηγός αρχηγός Γεθά είπε ότι το ΝΑΤΟ έχει πρόβλημα με τα πυρομαχικά, οι ανάγκες υπερβαίνουν τις παραγωγικές δυνατότητες των εργοστασίων πυρομαχικών του ΝΑΤΟ. Το ξαναλέω, οι ανάγκες υπερβαίνουν τις δυνατότητες παραγωγής. Και εμείς προχτές, κάτι έγινε εδώ, είπαμε είναι και απόρριτο, εγκρίναμε την πώληση πυρομαχικών του πυροβολικού από την Ελλάδα στην Αμερική. Καταλαβαίνετε γιατί, έτσι. Και πώς θα τα αναπληρώσουμε αυτά. Και αυτοί οι αξιωματικοί που υπογράφουν δεν σκέφτονται, καλά οι πολιτικοί έχουν ασυλία, δεν σκέφτονται ότι κάποιος δεν μπορεί να βρεθεί κανένας παλαβός που θα πάρει την εξουσία και θα πει έλα εδώ. Γιατί αποδυνάμωσες με αυτή την απόφαση την εθνική άμυνα της χώρας? Αν μου το είπαν οι πολιτικοί, πού σου το είπα, για να το δω. Τι εντολή και γιατί την υπάκουσες? Δεν ήξερες ότι αυτή η εντολή αποδυναμώνει την άμυνα? Γιατί δεν είπες? Τι εισήγηση είχες από τους υφισταμένους? Έχουν δέσει το γαϊδαρό τους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Έχουμε κάποιες φωνές μέσα από την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί μπορεί να αρχίσουν επανάσταση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι το χειμώνα, υποστήριξε μιλώντας σε κανάλι του στο YouTube ο Ολέγ Σόσκιν, σύμβολος του πρώην Πρωθυπουργού της Ουκρανίας Λεωνίτ Κούτσμα. Σύμφωνα με τον Σόσκιν, ο Ζελένσκι έχει εγκαθιδρύσει στην Ουκρανία μία δικτατορία και έχει σφετεριστεί με την κλίκα του την εξουσία χάρη στο στρατιωτικό νόμο που έχει επιβάλει και που έχει ως συνέπεια μεταξύ άλλων και την αναβολή της διενέργειας εκλογών. Στους Ουκρανούς δεν αρέσει αυτή η κατάσταση και σκοπεύουν να την αλλάξουν, υποστήριξε ο Σόσκιν. Όπως λέει ο σύμβολος του πρώην Πρωθυπουργού του Κούτσμα, οι εξελίξεις θα πρέπει να αναμένονται μετά το χειμώνα. Έρχεται χειμώνας, όταν δεν υπάρχει φως, όταν δεν υπάρχει νερό, ούτε ζεστό ούτε κρύο, όταν το απογοητευτικό σύστημα δεν λειτουργεί, όταν όλα είναι παγωμένα, όταν υπάρχουν διαφορετικά περιφερειακά blackout, Θεός φυλάξει από ένα ολικό blackout στη χώρα, τότε όλα θα αρχίσουν. Όταν πέσει λοιμός και πείνα, όταν υπάρχει μια παντελής έλλειψη βενζίνης και άλλων αγαθών, όταν τα αυτοκίνητα θα σταματήσουν να κινούνται, όταν οι πόλεις δεν θα καθαρίζονται και τα τρόφιμα δεν θα μπορούν να παραδίδονται σε κατοικημένες περιοχές, τότε θα αρχίσουν μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης. Είπε ο Σόσκιν, ο οποίος έσπευσε να σημειώσει ότι αυτό συνέβη στα τέλη των δεκαετιών του 80 και του 90. Η επαναστατική διάθεση έχει οριμάσει σε όλα τα στοιχεία του συστήματος, σε κοινωνικό, δημογραφικό, πολιτικό και οικονομικό, επισήμανε ο Σόσκιν. Σημειώνεται ότι στην Ουκρανία έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος από τις 24 Φεβρουαρίου. Εντάξει, λογικό είναι τώρα αυτό. Γιατί να κάνει εκλογές εν μέσω πολέμου, δηλαδή? Εδώ είμαι με τον Ζελένσκι. Όταν έχεις πόλεμο, δεν κάνεις εκλογές. Κατά τα άλλα, αυτά γίνονται και για εσωτερική κατανάλωση, αλλά τα λέμε για να υπάρχουν. Την επόμενη μέρα, ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα για γενική επιστράτευση. Έκτοτε, οι περίοδοι ισχύω του στρατιωτικού νόμου διαρκώς παρατείνονται, είπε ο Σόσκιν. Προειδοποιεί για εμφύλιο και. Ενώ ο Σόσκιν προειδοποιεί για μαζικές διαδηλώσεις, για εξέγερση και προφανώς για κατάρρευση της κυβέρνησης του Ζελένσκι, ο Σεργέι Ντατσιούκ, Ουκρανός πολιτικός επιστήμονας, δεν αποκλεί ακόμα και το σενάριο ενός εμφυλίου πολέμου στη χώρα μετά το τέλος της στρατιωτικής σύγκρουσης. Όπως έχουν τα πράγματα, όχι μόνο η Ρωσία είναι εχθρός μας, αλλά και ένα μεγάλο μέρος των Ουκρανών είναι επίσης εχθροί, είπε ο Ντατσιούκ, υποστηρίζοντας πως σε αυτήν την περίπτωση η Ουκρανία είναι καταδικασμένη.
Η κατάσταση στην Ουκρανία θα εξελιχθεί σε εμφύλιο πόλεμο, είπε ο Ντασιούκ, τονίζοντας ότι όροι για τον εμφύλιο πόλεμο σήμερα τίθενται δημόσια και ανοιχτά από ορισμένες πολιτικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον Ντασιούκ, στην Ουκρανία το 60% των κατοίκων είναι άγνωστοι, ενώ η χώρα έχει πάρει λάθος κατεύθυνση. Αυτά, επαναλαμβάνω, δεν τα λαμβάνουμε τις μέτρητες, τα συναξιολογούμε. Τώρα, σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι Ουκρανοί έχουν ορισμένες εδαφικές επιτυχίες και στο Μπαχμούτ και στο Ντονέτσκ, νότια του Μπαχμούτ, και στην περιοχή της Ζαπορίζια. Εκεί δεν είναι σημαντικές, εννοώ δεν είναι ανατροπή, αλλά έχουν κάποιες επιτυχίες. Επίσης, μία-δυο επιτυχίες είδα και οι Ρώσοι στο βόρειο μέτωπο. Πάντως είχαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία οι Ουκρανοί. Χτύπησαν ένα ναυπηγείο στη Σεβαστούπολη. Διαβάζω ότι χτύπησαν ένα υποβρύχιο το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές και ένα αποβατικό πλοίο του στόλου του Ευξήνου Πόντου. Θα δούμε ρεπορτάζ για αυτό παρακάτω. Υπάρχει πιθανότητα ο Ζελένσκι να βρεθεί τώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τους Ρώσους εάν κληθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου εκεί, ξέρετε, συμμετέχουν οι Ρώσοι, και θα είναι για πρώτη φορά που θα είναι Ουκρανοί και Ρώσοι, έστω και από αυτές τις συνθήκες, στο τραπέζι. Κάτι σημαίνει αυτό, πιθανόν, προσέξτε, πιθανόν. Θα δείτε παρακάτω, γιατί και οι Ρώσοι το γυρνάνε τώρα το παιχνίδι. Δηλαδή, μετά τον Μπλίνκεν που είπε οι Ουκρανοί θα είναι πρώτοι που θα ανταποκριθούν αν πάρουν μια πρόσκληση για διάλογο από τη Ρωσία και θα στηρίξει και η Αμερική, άσχετα με το τι είπαν οι Ουκρανοί. Λέμε τι είπε ο Μπλίνκεν, τώρα και ο Λαυρόφ τα γυρνάει, μετά θα το δείτε. Η Βαρσοβία κατηγορεί το Κίεβο ότι δεν κατέβαλε την υποσχεθής αποζημίωση σε οικογένειες πονολών μισθοφόρων που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και ο Πολωνός μισθοφόρος Πιότρ Μιτκίεβιτς, καμία από τις οικογένειες των νεκρών Πολωνών που πολέμησαν στην Ουκρανία στην ομάδα μου, δεν έλαβε τη σχετική αποζημίωση. Θέλω να απευθύνω έκκληση κτλ. Άρα υπάρχει ένα θέμα εκεί. Με 10 πυράβλους κρούζ και 3 ναυτικά ντρόνς έγινε η επίθεση στη Σεβαστούπολη, σε ναυπηγείο στη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας. Ο κυβερνήτης της περιοχής διονυσμένης από τη Ρωσία, Μιχαήλ Ρασβοζάγεφ, είπε ότι η επίθεση έπληξε ένα ναυπηγείο στην πόλη λιμάνι, όπου βρίσκεται ο ρωσικός στόλος του Ευξήνου Πόντου. Από την πυρκαγιά έχουν τραυματιστεί 24 άνθρωποι. 10 κρούζ και 3 ναυτικά ντρόνς. Σημαντική επιτυχία, επαναλαμβάνω, των Ουκρανών. Η κρούζ ήταν η Storm Shadow, η βρετανικής κατασκευής, και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη δεν ήταν από αυτά που χρησιμοποιούν συνήθως οι Ουκρανοί. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε 17 από τα 22 ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που επιτέθηκαν στην επικράτειά της στη διάρκεια της νύχτας και ότι ένα παιδί σκοτώθηκε στην νότια Ουκρανία από πυρά πυροβολικού. Τη νύχτα της 13ης Σεπτεμβρίου 2023, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2.30 το πρωί, οι Ρώσοι εισβολείς επιτέθηκαν στην Ουκρανία με ομάδες μη επανδρομένων αεροσκαφών Σαχίντ 136 και 131 από τρεις κατευθύνσεις, ανέφερε το Ουκρανός Γενικός Εισαγγελέας. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντνίπερ Πετρόφσκ, Σέρχι Λισάκ, δήλωσε ότι 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη προκάλεσαν ζημιές. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η επίθεση που δέχθηκε. Αυτά για την Ουκρανία. Να περάσουμε στην Ρωσία. Λοιπόν, ο υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας, ο Γκουίντο Κροσέτο, δήλωσε ότι σύμφωνα με την εκτίμησή του σε 7-8 μήνες θα τελειώσουν οι εχθροπραξίες στο έδαφος της Ουκρανίας. Ο ίδιος είχε, υπουργός Άμυνας, είχε δηλώσει ότι μέχρι τέλος του έτους θα τελειώσει ο πόλεμος, τώρα το πάει 7-8 μήνες. Είπε πάντως ότι εάν, κατά την άποψή του, εάν η Ρωσία πει ότι κάνει κατάπαυση του πυρός, ότι θα ανταποκριθεί η Ουκρανία και θα αρχίσει η διαδικασία για να φτάσουν σε μια συμφωνία. Σήμερα η γέφυρα της Κρυμαίας τέθηκε εκτός λειτουργίας για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής.
Έχουμε ο Υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, ο Τοντόρ Ταγκάρεφ, δήλωσε ότι ένα μεγάλο τμήμα τους τελευταίους δύο μήνες, ένα μεγάλο τμήμα της βουλγαρικής ΑΟΣ στον Εύξηνο Πόντο, το μπλοκάρουν οι Ρώσοι γιατί δήλωσαν ότι εκεί θα κάνουν ασκήσεις. Όπως επισημαίνεται στο τηλεγράφημα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει στρατιωτικές ασκήσεις εντός της βουλγαρικής ΑΟΣ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ασκήσεις που η Σόφια κρίνει ως ενέργειες πρόκλησης προς την ασφάλεια και τα οικονομικά της συμφέροντα. Και λέει ότι σκέφτεται ο Ρώσος, ο Βούλγαρος Υπουργός Άμυνας, να θέσει το θέμα στο ΝΑΤΟ, να βρεθεί μια λύση από το ΝΑΤΟ. Προφανώς η Ρωσία ασκεί πίεση για να μην δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός διάδρομος για τα ουκρανικά σιτηρά. Υπάρχει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το Sunflower 200, Sunflower 200 κινέζικης κατασκευής, θεωρείται αντιγραφή των ιρανικών Shahed, είναι όμως, ενώ τα ιρανικά Shahed είναι από 1.000-2.000 χιλιόμετρα η εμβέλειά τους, αυτό είναι από 1.500 μέχρι 2.000. Τα ιρανικά, λέει, δεν διαθέτουν κάμερες θερμικές είτε ημέρας, αυτό διαθέτει, είναι δηλαδή αναβαθμισμένα, και με δεδομένο ότι έχουν καταρριφθεί, όπως είπαμε, καταρρύπτεται το 70, 80 ή και 90% των Shahed από τους Ουκρανούς, έχουν βελτιώσει τα αντιδρόν συστήματα και τα αντι UAV συστήματα που είχαν μέχρι τώρα κατά πολύ, λένε ότι αυτά η Ρωσία φλερτάρει με αυτά να τα αγοράσει από τους Κινέζους, να τα αλλάξει ονομασία, να τα να τα συναρμολογεί στη Ρωσία, να τα κάνει ρώσικα, και αν το κάνει αυτό θα αποκτήσει ένα πλεονέκτημα, λέει, ένα επιπλέον πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις, γιατί ήδη το Shahed το ιρανικό της έδωσε ένα πλεονέκτημα, το οποίο κάποια στιγμή οι Ουκρανοί κατόρθωσαν να το αντιμετωπίσουν σε κάποιο βαθμό. Είπαμε ότι ότι σταμάτησε η κυκλοφορία. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Μόσχα προκλήθηκε στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και του είπαν οι Ρώσοι ότι οι Αμερικανοί διπλωμάτες Τζέφρι Σίλιν και Ντέιβιν Μπερνστάιν χαρακτηρίζονται ως persona non grata, ανεπιθύμητα πρόσωπα δηλαδή, και πρέπει να εγκαταλείψουν την Ρωσία εντός 7 ημερών. Ήταν οι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλούσε ο πρώην συνεργάτης του εξεπιτοπίων πόρων που λέμε, του Γενικού Προξενείου της Αμερικής στο Βλαδιβοστόκ, σταμάτησε να δουλεύει εκεί, ήρθε στη Μόσχα και έκανε κάποιες έρευνες στη Μόσχα και τα αποτελέσματα αυτών των έρευνων τα μοιραζόταν με τον Τζέφρι Σίλιν και τον Ντέιν Μπερνστάιν που υπηρετούσαν στην πρεσβεία. Παρακολουθούσε η FSB και τώρα λέει να φύγουν. Είναι μια διπλωματική κρίση και γι' αυτό την αναφέρομαι. Ο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης Σεργέι Λαυρόφ έκανε γνωστό ότι ορισμένες χώρες του παγκόσμιου Νότου έχουν ήδη στείλει στη Ρωσία εισηγήσεις για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Λαυρόφ, η Ρωσία είναι έτοιμη να εξετάσει τυχόν προτάσεις για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εφόσον φυσικά ανταποκρίνεται στα εθνικά συμφέροντα της Μόσχας. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι η Ρωσία τι έλεγε πριν λίγες μέρες, πριν τη δήλωση Μπλίνκεν, έλεγε: όχι, λέει, εμείς θα τελειώσουμε την επιχείρηση και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, λέει, είμαστε έτοιμοι. Ένα σημάδι και αυτό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά έχουμε σημάδια. Μπλίνκεν, Λαυρόφ και από άλλες πλευρές της Δύσης, σημάδια που μας δίνουν το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι πιθανόν να τελειώσει ο πόλεμος. Λοιπόν, οι Ρώσοι μέχρι τώρα, οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι φρόντιζαν να βγάζουν τα λεφτά τους, μιλώ για πολλές δεκάδες ή και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, να βγάζουν τα λεφτά τους από τη Ρωσία, να τα πηγαίνουν σε χώρες που έχουν ευνοϊκό φορολογικό σύστημα, να εισπράττουν ρίσματα σε ξένο νόμισμα και από εκεί και μετά να συνεχίζουν στη Ρωσία τις επιχειρήσεις τους. Τώρα λοιπόν, επειδή έγιναν οι κυρώσεις και όλα αυτά, αρχίζουν και γυρνάνε πίσω και σύμφωνα με τον Bloomberg επαναπατρίστηκαν 50 δισεκατομμύρια δολάρια, ξαναπήγαν στη Ρωσία. Γιατί μας αφορά το θέμα? Γιατί έφυγαν και από την Κύπρο πολλά λεφτά. Λοιπόν, τον περασμένο μήνα οι μέτοχοι της United Medical Group,
και της MD Medical Group Investments, που ελέγχονται από τους μεγιστάνες Ιγκόρ Σίλοφ και Μαρκ Κούρσερ, ενέκριναν τη μεταφορά των εταιριών από την Κύπρο στη Ρωσία. Η μεταβίβαση αυτή ανεβάζει σημαντικά τη συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού που έχουν επαναπατριστεί από τους πλουσιότερους Ρώσους από το Φεβράριο του 2022. Το Bloomberg την υπολογίζει σε τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Αγαπημένοι προορισμοί για τους Ρώσους ολιγάρχες: Κύπρος, Ελβετία, Εμιράτα, Καζακστάν ήταν, τώρα πλέον είναι η Τουρκία, η οποία κάτι παίζει και με αυτήν, θα δούμε μετά. Λοιπόν, αυτά και με τη Ρωσία. Πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, που είναι η συνάντηση Πούτιν-Κιμ Γιονγκ-ουν. Έγινε, όπως είπαμε, στο Βλαδιβοστόκ. Πήγαν και σε ένα κέντρο που γίνονται εκτοξεύσεις για το διάστημα, διαστημικό σταθμό. Είναι σημαντικό θέμα, γιατί το έχουμε ξαναπεί, οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή και αυτόν η βιομηχανική παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μετόπου. Αν έχουν περισσότερα, γιατί έχουμε δει και ο Πριγκόζιν, έφυγε αυτός, πήγε ψηλά, από ψηλά κατέβηκε τελικά. Αυτός λοιπόν έλεγε πού είναι τα πυρομαχικά, αλλά διαβάζω τώρα και από άλλα, από το νότιο μέτωπο εκεί στη Ζαπορίζια, λένε πού είναι τα πυρομαχικά, λένε κάποιοι διοικητές. Και αυτά, ξέρετε, διαρρέων. Που σημαίνει ότι η κατανάλωση δεν μπορεί, υπερκαλύπτει την παραγωγή, την παραγωγική δυνατότητα, και δεν μπορείς να κάνεις τώρα εργοστάσιο. Καληνύχτα. Άρα θέλει πυρομαχικά 122 χιλιοστών πολλαπλών εκτοξευτών και 155 χιλιοστών πυροβόλων. Αυτά μπορεί να τα καλύψει από την Βόρεια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα από την πλευρά της θέλει τεχνολογία για να βελτιώσει και τους διυπηρωτικούς βαλιστικούς πυράβλους και διυπηρωτικούς πυράβλους που έχει κάνει. Μπορεί να πλήξει τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να βελτιώσει και το πυρηνικό της οπλοστάσιο, που και εκεί χρειάζεται υψηλή τεχνολογία. Άρα αυτά τα δύο είναι σημαντικά ζητήματα για την ανθρωπότητα, για την ισορροπία των δυνάμεων. Είπε λοιπόν, είχαμε θερμές χειραψίες και τα λοιπά, είπε ο Κιμ Γιονγκ-ουν: «Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς εσάς που δώσατε τόση προσοχή στην επίσκεψή μας στη Ρωσία. Η Σοβιετική Ένωση έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην απελευθέρωση της χώρας μας. Η φιλία μας έχει βαθιές ρίζες και πλέον οι σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι η πρώτη προτεραιότητα για τη χώρα μας. Είμαι βέβαιος ότι η συνάντησή μας θα είναι το επόμενο βήμα για να προχωρήσουμε τις σχέσεις σε ένα νέο επίπεδο. Η Ρωσία έχει επιδοθεί σε έναν ιερό αγώνα για να προστατεύσει την κυριαρχία και την ασφάλειά της ενάντια στις ηγεμονικές δυνάμεις. Θα υποστηρίξουμε πάντα τις αποφάσεις του Προέδρου Πούτιν και της ρωσικής ηγεσίας και θα είμαστε μαζί στον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό», έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών στο Κοσμοδρόμιο, «Αθάνατη η δόξα στη Ρωσία που γέννησε τους πρώτους κατακτητές του διαστήματος». Αλήθεια, τότε με το διάστημα κάτι είχε πει ο πρόεδρος της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης τότε, αυτός που... και είχε πει ότι οι Έλληνες κρατούν τα τελωνία στο διάστημα. Τι είναι αυτό, ξέρει κανένας? Πραγματικά το έχω διαβάσει και δεν ξέρω τι. Αυτά λοιπόν για την Ρωσία και την Κούβα. Για όσους λένε, εντάξει, τώρα και η Ρωσία για να καταντήσει να πάει στην Κούβα πάνω από ότι είναι σε δύσκολη θέση, βέβαια είναι σε δύσκολη θέση. Πόλεμο είναι, όπου μπορεί να πάρει, παίρνει. Να θυμίσουμε πάντως ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πήγαν στο Βιετνάμ, που έχει κομμουνιστική κυβέρνηση. Διότι στην Αμερική τις κομμουνιστικές κυβερνήσεις τις έχουν για να τις ρίξουν στην πυρά, αλλά όταν τα συμφέροντά τους είναι εκεί, πήγαν εκεί. Άρα να μάθουμε το εξής: τα κράτη είναι ζωντανοί οργανισμοί και κινούνται με βάση τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους. Ό,τι μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους, τότε αυτό υπερισχύει των αρχών που έχει θέσει κάθε χώρα για να κινείται. Αυτά ξεπερνιούνται και πάει η ανάγκη και τα εθνικά συμφέροντα. Συγγνώμη, αυτό δεν το κάνει η Ελλάδα. Διότι υπερισχύουν άλλα πράγματα, υπερισχύουν τα κελεύσματα που έρχονται απ' έξω. Σε γενικές γραμμές.
Όχι πάντα. Αλλά σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, υπάρχουν σοβαρά θέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καταρχάς σε σχέση με το Ουκρανικό. Η βουλευτής Marjorie Taylor Greene είπε ότι υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία στην Ουάσιγκτον και όλα περιστρέφονται γύρω από άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση που βοήθησαν να συγκαλύψει τα εγκλήματα του Τζο Μπάιντεν. Είπε ότι η έρευνα για την παραπομπή του θα πρέπει να συνεχιστεί όσο χρειάζεται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και αυτό σχετίζεται με την Ουκρανία, όλη αυτή η ιστορία. Προσέξτε τώρα. Τόσο η πρόσφατα ανακοινωθήσα παραπομπή του Μπάιντεν, όσο και αυτή του Τραμπ, επικεντρώνονται στο ίδιο θέμα, την Ουκρανία, αλλά από διαφορετικές πλευρές. Η έρευνα για την παραπομπή που ανακοινώθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής κατά του Προέδρου Μπάιντεν επικεντρώνεται στην εμπλοκή του με την Ουκρανία, όπως ακριβώς η χώρα της Ανατολικής Ευρώπης είχε εξέχουσα θέση στην πρώτη παραπομπή του Τραμπ. Μάλιστα και οι δύο παραπομπές θίγουν τα ίδια περιστατικά, αλλά από αντίθετες πλευρές, σύμφωνα με Αμερικανούς πολιτικούς αναλυτές. Προσέξτε. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, ανακοίνωσε την έρευνα παραπομπής στις 12 Σεπτεμβρίου, προχθές. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος του ζητήματος των 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε υποτιθέμενες πληρωμές από ξένες πηγές προς την οικογένεια Μπάιντεν και τους συνεργάτες του, τις προηγούμενες επικοινωνίες του Προέδρου με το γιο του Χάντερ Μπάιντεν σχετικά με τις επιχειρηματικές του συναλλαγές στο εξωτερικό, καθώς και με καταγγελίες ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ειδική μεταχείριση στην οικογένεια Μπάιντεν. Πρόκειται για καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας, παρεμπόδιση και διαφθορά και δικαιολογούν περαιτέρω έρευνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είπε ο κύριος Μακάρθι. Τώρα λέει, είναι μεγάλο το ρεπορτάζ, λέει, επειδή ο Μπάιντεν δήλωσε ότι εγώ δεν ήξερα ως αντιπρόεδρος τι κάνει ο γιος μου, εδώ λέει ότι αποδεικνύεται ότι ήξερα. Εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι έχουμε σε εξέλιξη, χωρίς να παίρνουμε θέση, μία δικαστική διαδικασία εις βάρος του Τραμπ, που κατά την άποψή μου είναι σοβαρότερη και με σοβαρότερα αποδεικτικά στοιχεία, και έχουμε και μία δικαστική εξέλιξη επιθύρες για τον ίδιο τον Μπάιντεν, ενώ για τον γιο Τραμπ και αυτή είναι στο δρόμο της, που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και στον ίδιο τον Μπάιντεν. Αυτά τα δύο εξελίσσονται και είναι εξυπηρετούν και αντικρουόμενα συμφέροντα των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατών, να δούμε πού θα καταλήξουν. Ένα σοβαρό θέμα. Ξέρετε, στη Λιβύη μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Οι νεκροί λένε ότι είναι 10.000, μπορούν να φτάσουν και 15.000, και μάλιστα είδα δορυφορικές εικόνες ότι στην Σαχάρα έχουν σχηματιστεί λίμνες. Πρωτάκουστο, εκεί που πέθαινες από τη δίψα αν βρισκόσουνα, και έχουν πεθάνει και πολλοί άνθρωποι που μετανάστες που έρχονται για να περάσουν στην Ιταλία. Εκεί τώρα έχουν σχηματιστεί λίμνες. Φανταστείτε τον όγκο του νερού που έπεσε και εκεί. Οι καταστροφές είναι βιβλικές, μεγαλύτερες από ό,τι εδώ. Και εκεί είδα ότι η Τουρκία την πρώτη μέρα έστειλε 3 αεροπλάνα, μετά δεν πρόλαβα γιατί είχα και κάποια προβλήματα υγείας, δόντια, αυτά, εκείνα και κάτι τέτοια. Δεν πρόλαβα να διαβάσω τι και πώς. Είδα όμως ότι η Τουρκία είναι παρούσα. Δήλωσε του Ερντογάν, είμαστε εκεί, είμαστε γείτονες δια της γαλάζιας πατρίδας και δια του τουρκολιβικού μνημονίου, το τόνισε, και θα είμαστε κοντά σας. Συγγνώμη, ό,τι και να συμβαίνει στην Ελλάδα, η Ελλάδα έπρεπε να στείλει. Γιατί? Διότι οι καταστροφές οι μεγαλύτερες έγιναν στην Τέρνα, που βρίσκεται στην περιοχή του Χαφτάρ, που υποτίθεται ότι πρέπει να έχουμε εκεί. Λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα. Παρ' όλα τα προβλήματα, έπρεπε να βρει τρόπο η Ελλάδα με ένα καράβι να φορτώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, ξέρω εγώ τι άλλο, και να είμαστε και εμείς εκεί. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει είναι καθοδόν, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενεργοποιηθεί. Να σας πω κάτι.
Έστω και εκεί έπρεπε να είναι επικεφαλής Έλληνας. Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε, αλλά είμαστε εμείς. Ότι εμείς το ενεργοποιήσαμε, έπρεπε να, πρέπει να είμαστε παρόντες στη Λιβύη. Εάν δεν καταργηθεί το τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι η μεγαλύτερη, θα υποστούμε τη μεγαλύτερη εθνική καταστροφή μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Θυμηθείτε το, θα το ξαναπούμε σε μια εκπομπή. Είναι τεράστια σημασία. Και γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε να είμαστε εκεί. Έστω και δια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Επιτέλους, 5 τουρκικές εταιρείες και ένας Τούρκος υπήκος περιλαμβάνονται σε νέο πακέτο κυρώσεων της Ουάσιγκτον εναντίον της Τουρκίας. Η Αμερικανική κυβέρνηση αναμένεται να επιβάλλει αργότερα σήμερα κυρώσεις σε 5 τουρκικές εταιρείες και έναν Τούρκο υπήκο, με την κατηγορία ότι βοηθούν τη Ρωσία να αποφύγει κυρώσεις και ότι στηρίζουν τη Μόσχα στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Στο Reuters, σύμφωνα με το Reuters, η Wall Street Journal με σημερινό της δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά εταιριών που σχετίζονται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις στοχεύουν μεταξύ άλλων ναυτιλιακές και εμπορικές εταιρείες που σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ βοήθησαν στην επισκευή πλοίων εις βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις και συνέδραμα στη μεταφορά αγαθών διπλής κρίσης. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όλες οι εταιρείες που θα επιβάλλουν κυρώσεις οι Τούρκοι είναι εταιρείες του περιβάλλοντος Ερντογάν. Δηλαδή, βαράνε το Σαμάρι και δεν βαράνε και το Γάιδαρο για άλλη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το Σαμάρι τι να το βάρα το Σαμάρι. Πονάει το Σαμάρι. Δεν πονάει. Ο Γάιδαρος πονάει. Τώρα συγγνώμη, οι Γάιδαροι είναι τα πιο συμπαθή ζώα. Σας είπα ότι στο Γάιδαρο η Ελλάδα, ο Ελληνισμός χρωστάει την επιβίωσή του. Τα γαϊδουράκια μας κουβαλούσαν, τις ελιές, τα σταφύλια, τα στάρια μας, αιώνες τώρα. Άρα είναι τα πιο συμπαθή ζώα. Αλλά λέμε και τις παροιμίες. Εντάξει. Κούρδοι έκαψαν με την ευκαιρία της έναρξης της λειτουργίας του Σουηδικού Κοινοβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν Κούρδοι και έκαψαν ομοίωμα του Ερντογάν έξω από τη Σουηδική Βουλή. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο πολιτικός στόχος των Κούρδων. Πάντως φέρνουν σε δύσκολη θέση την Σουηδία και δυσκολεύουν την Τουρκία να εγκρίνει τελικώς την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, που πιθανότατο το έχει υποσχεθεί. Λοιπόν, το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε μια τροπολογία με την οποία τεινάζει στον αέρα την τουρκική πολιτική στην Κύπρο. Ταχώνουν άσχημα από το Ευρωκοινοβούλιο. Η Τουρκία ενοχλήθηκε. Λοιπόν, προσέξτε τι λέει το ψήφισμα. Στην παράγραφο 33 καλεί για την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια για άρση του αδιεξόδου. Προσέγγιση η οποία αποτελεί βασικό κεντρικό στοιχείο της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει ο Χριστοδουλίδης για να παίξει ρόλο η Ευρώπη. Στο ψήφισμα επαναβεβαιώνεται η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προσπάθειες για εξέβρεση λύσης του Κυπριακού στη βάση του συμφωνισμένου πλαισίου για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Άλλοι θα την πατήσουμε και εκεί. Όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καλεί για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εκεί που σταμάτησαν στο Κράν Μοντανά, για αποφυγή ενεργειών και προκλήσεων που οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση και εκφράζει τη λύπη του για την τουρκική απομάκρυση δια της προώθησης λύσης δύο κρατών. Επιπλέον καταδικάζει ενέργειες που προωθούν το αποσχιστικό καθεστώς και καλεί για την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων και για σεβασμό των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Απόσυρση τουρκικών στρατευμάτων. Πονάει αυτό, βαράτε το όπου μπορείτε. Καταδικάζει το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να παραβιάζει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ 550 και 789 και καλεί με έντονο τρόπο την Τουρκία να αναστρέψει τις παράνομες και μονομερείς ενέργειες στα Βαρόσια. Επίσης, μονομερείς ενέργειες, πύλα κτλ. Γι' αυτό λοιπόν η Άγκυρα είναι ενοχλημένη. Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου είναι μια συλλογή αβάσιμων ισχυρισμών και προκαταλήψεων και έδειξε ότι τα μεγάλα Υπουργεία Εξωτερικών της Τουρκίας τα λέει αυτά.
ότι τα μέλη του αποτυγχάνουν να αναπτύξουν τη σωστή στρατηγική προσέγγιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την περιοχή μας. Δηλαδή, εμείς είμαστε χαζοί και δεν κάνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε τι. Και λέει το ΙΠΕΚ στο Τούρκικο, εμείς θέλουμε, λέει, την ανανέωση της συμφωνίας για την Τελωνειακή Ένωση και τη βίζα και τα λοιπά. Καλά. Θα τα πάρετε του Αγίου ξέρετε πότε, αρκεί η Ελλάδα και η Αθήνα και η Λευκοσία να φροντίζουν να υπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα και τις ανάγκες του τόπου και της Ελλάδας και της Κύπρου. Αν φροντίζουν θα τα πάρετε του Αγίου ξέρετε πότε. Πάμε. Υπάρχει ένα θέμα στην Κύπρο. Υπήρχαν περίπου 30-40 χιλιάδες Ρώσοι, δισεκατομμυριούχοι, εκατομμυριούχοι και πλούσιοι, οι οποίοι ζούσαν στις ελεύθερες περιοχές. Άλλοι είχαν πάρει άδειες παραμονής, με χρυσή βίζα όπως το λένε, άλλοι είχαν πάρει και διαβατήρια, υπηκότητα. Αυτοί λοιπόν ήταν εκεί γιατί τους εξυπηρετούσε και το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, αλλά το έχουμε ξαναπεί, για τους, στη Ρωσία για να θεωρήσει in πρέπει να έχεις εκτός από τη γυναίκα σου μία πολύ όμορφη φιλενάδα για να σε κάνει λίγο χαρούμενο και σπίτι σε ζεστή χώρα κοντά στη θάλασσα. Έτσι θεωρείσαι ότι είσαι στα επίπεδα τα υψηλά. Γι' αυτό έχουν πολλά στην Ισπανία και πήγαν και στην Κύπρο. Πήγε το FBI εκεί πέρα, τα έκανε όλα, τα ξεσκόνησε όλα, η Κύπρος έκλεισε εταιρείες, έκλεισε λογαριασμούς, έκλεισε. Πολλοί από αυτούς πήγαν στα κατεχόμενα. Εκτιμώ, δεν είμαι σίγουρος, εκτιμώ πάντως ότι οι 50.000 Ρώσοι που λένε τώρα οι ίδιοι ότι μένουν στα κατεχόμενα, ότι ένα μεγάλο μέρος είναι από αυτούς που έφυγαν επειδή σφίξαν τα λουριά στις ελεύθερες περιοχές. Τώρα τι μας λέει ο πρέσβης, ο νέος πρέσβης της Ρωσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο κύριος Μουράτ Ζιάζικοφ? Δεν έστειλαν τυχαία μουσουλμάνο οι Ρώσοι στη Λευκοσία. Ήταν ένδειξη δυσφορίας της πολιτικής που ακολουθεί η Λευκοσία έναντι της Ρωσίας. Λέει λοιπόν, όταν το ρώτησαν από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, τι έγινε, θα αρχίσετε απευθείας πτήση από τη Ρωσία στα κατεχόμενα, που αυτό σημαίνει αναβάθμιση, ένα βήμα πριν την αναγνώριση είναι αυτό. Λέει λοιπόν, στο παρόν στάδιο, οι Ρώσοι που επιθυμούν να επισκεφθούν το έδαφος της Βόρειας Κύπρου, δεν λέει τα κατεχόμενα, χρησιμοποιούν ενδιάμεσες πτήσεις. Έσπευσε να αναφέρει πως από ανθρωπιστικής άποψης θα ήταν πιο δίκαιο εάν διασφαλιζόταν σε μεικτές ρωσοκυπριακές οικογένειες που διαμένουν στο νησί γενικώς το δικαίωμα για την ανεμπόδιστη και, να το πούμε ειλικρινά, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, επικοινωνία με τους συγγενείς και τους φίλους τους στη Ρωσία. Τι μας λέει δηλαδή? Μας λέει στην ουσία να αρχίσουν, δεν μας το λέει, το εννοεί απευθείας πτήσεις. Είναι δηλαδή, μας λέει ο Κώστας Βενιζέλος τώρα, είναι δηλαδή ανθρωπιστικό το θέμα? Και ποιος παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα? Η αντιδρούσα Κυπριακή Δημοκρατία θύμα συνεχιζόμενης κατοχής ή η κατοχική δύναμη? Το μείζον είναι να μην ταλαιπωρούνται επιβάτες από τη Ρωσία ή και από αλλού? Μια μεγάλη χώρα η Ρωσία, όπως λειτουργεί και συμπεριφέρεται στο διεθνές σκηνικό, δεν πείθει εύκολα ότι η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των Ρώσων πολιτών. Ή και να θέλει να ικανοποιήσει το αίτημα των πολιτών της που επέλεξαν να διαμένουν σε μια υποκατοχή περιοχή, προφανώς και δεν μπορεί να μην αξιολογούνται εκεί οι πολιτικές προεκτάσεις. Εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα. Εάν η Ρωσία ξεκινήσει την απευθείας πτήσεις, θα είναι ασχέτως το τι επικαλείται, ότι η Ελλάδα ακολούθησε πολιτική δεν ξέρω εγώ τι, ασχέτως αυτών και η Κύπρος, θα είναι τραγικό λάθος για τη Ρωσική Ομοσπονδία και για τη δική της ιστορία. Για μας είναι εγκληματικό αυτό που θα κάνει, να αρχίσει απευθείας πτήσεις με τα κατεχόμενα. Και αυτά να τα ακούν όλοι, ότι θα είναι εγκληματικό λάθος.
Λοιπόν, να πω δύο λόγια. Πάμε στο επόμενο θέμα. Δύο λόγια για αυτή την υπόθεση με τους έξι νεκρούς. Ακούστε. Είναι μια συμμορία στην Τουρκία. Ο επικεφαλής της είναι Κούρδος, ο οποίος καταρχάς δεν υπάρχει συμμορία στην Τουρκία που να μην είναι έτσι με το κράτος. Έτσι. Δεν υπάρχει. Όλες είναι κατευθυνόμενες από το κράτος και τα κέρδη μισά-μισά. Με τον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών και με την κυβέρνηση. Αυτός λοιπόν συμμετείχε καταρχάς στη δολοφονία ενός εκτέλεση ενός Σέρβου αρχισημωρίτη που είχε βρει καταφύγιο στην Κωνσταντινούπολη και μετά από αυτό έγιναν ορισμένες ενέργειες και τον ανάγκασαν να φύγει εκτός Τουρκίας. Γιατί στην Τουρκία υπάρχουν συμμορίες που έχουν άμεση σχέση με τους γκρίζους λύκους. Ο συγκεκριμένος δεν είχε. Με το κράτος είχε, με τους γκρίζους λύκους δεν είχε. Εκεί λοιπόν αυτές οι συμμορίες, και ξέρω και ονόματα αλλά δεν χρειάζεται τώρα, αυτές οι συμμορίες ενοχλούνταν από την ύπαρξη μιας κουρδικής συμμορίας. Δεν σου λέει θα είναι μόνο Τούρκοι και εθνικιστές, γκρίζοι λύκοι. Και έτσι τον εξεδίωξαν από την Τουρκία. Λέγεται ότι καταφεύγει στην Τουρκία, ότι είναι κάπου στην Ιταλία. Εν πάση περιπτώσει, άτομα αυτού του ανθρώπου και οι έξι Κούρδοι ήταν εδώ στην Ελλάδα. Το τι έκαναν εδώ δεν το ξέρω. Εντάξει. Ενέργειες εναντίον της Ελλάδας δεν ξέρω αν έκαναν. Θα το ψάξουμε και θα το πούμε. Εκεί λοιπόν τους προσέγγισε ένας τύπος ο οποίος ήταν από την αντίπαλη που είναι πολύ κοντά στον Υπουργό Εσωτερικών τον πρώην τον Σοϊλού, τους προσέγγισε και αυτός έδωσε πληροφορίες στους εκτελεστές για να τους εκτελέσουν. Το τεράστια σημασίας για την Ελλάδα θέμα είναι και τα προηγούμενα, μεγαλύτερος όμως είναι το εξής, ότι αυτός που έδωσε την πληροφορία, αυτός που τους προσέγγισε και έδωσε την πληροφορία, υπηρετούσε πιο πριν στην υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας, στη ΜΙΤ. Και φεύγοντας από το αεροδρόμιο να πάει στη Λέσβο, πιο πριν μαθαίνω ότι είχε πάει και στοιχείο, τον έπιασε και ήταν μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας που τον πιάσαν στο αεροδρόμιο. Αυτός λοιπόν, για να πάει στη Λέσβο, πάει να πει ότι εκεί υπήρχαν άνθρωποι που θα τον βοηθούσαν να φύγει στην Τουρκία. Ότι η ΜΙΤ, ότι έχει δίκτυο και στοιχείο που είχε πάει και στην Λέσβο. Και από ό,τι μαθαίνω, ενώ από το 2016 αυτή την περίφημη κοινή δήλωση Ελλάδας-Τουρκίας είχαμε συμφωνήσει να έρχονται ορισμένοι αστυνομικοί στα νησιά μας για να ως σύνδεσμοι για να παίρνουν τους αυτούς που δεν δικαιούνται άσυλο και να τους ξαναπηγαίνουμε στην Τουρκία, ενώ η Τουρκία δεν παίρνει, δεν διώχνουμε, αυτοί οι αστυνομικοί είναι ακόμα στα νησιά. Τι κάνουν στα νησιά? Γιατί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή τέλος πάντων ποιο Υπουργείο τους επιτρέπει να είναι στα νησιά αφού δεν διώχνουμε? Μήπως κάνουν τα δίκτυά τους εκεί πέρα κάτω από τη μύτη μας και με τη δικιά μας φραγίδα? Για να το προσέξει αυτό το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αλέξη Παπαχελά. Καινούριο άρθρο. Φιλότιμο και Βούρδουλας λέει: το ελληνικό κράτος είναι άρρωστο και θέλει κτίσιμο ξανά από την αρχή. Όταν τα λέγαμε αυτά, και ο Σταύρος και εγώ, μας λέγανε και ακραίους, έτσι, και γραφικούς. Τώρα τα λένε και οι άνθρωποι που είναι από την καρδιά του συστήματος. Αλήθεια. Θα δείτε μετά τι θα σας πω για το θέμα. Πάμε. Το ελληνικό κράτος είναι άρρωστο και θέλει κτίσιμο ξανά από την αρχή. Επειδή όμως δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να ζητήσουμε time out, πρέπει να διορθώσουμε όσα μπορούμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Αλλιώς θα συνεχίσουν τα πλοία να αποπλέουν με ανοιχτές τις μπουκαπόρτες, υπουργεία και υπηρεσίες να μπλέκονται στο κουβάρι των αρμοδιοτήτων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς, στρατόπεδα να μένουν αθωράκιστα απέναντι σε φωτιές και πλημμύρες,
Ο Σταθμάρχης στα Τέμπη να λειτουργεί με εγκληματική αδιαφορία, η Ελλάς να χάνει δολοφόνους, χουλίγκαν κλπ. Κλπ. Ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε το στόχο αυτό είναι δυστυχώς ο συνδυασμός φιλότιμου και βούρδουλα σε εισαγωγικά το βούρδουλα. Και πριν προλάβει κάποιο τοξικό τρόλ να διαστρεβλώσει τι εννοώ ή να υποστηρίξει ότι προτείνω κάποια αυταρχική λύση, εξηγούμε. Θυμάστε πώς λειτουργήσε η Ελλάδα το 2004. Όλοι οι μηχανισμοί του κράτους λειτουργήσαν στο κόκκινο και με επαγγελματισμό. Θυμάμαι ακόμη να βλέπω ελικόπτερα και σκάφη του λιμενικού σε μία άσκηση έξω από το Λαύριο, να αναρωτιέμαι τι συμβαίνει και να παίρνω την απάντηση. Βέβαια, κάνουμε ασκήσεις συνέχεια, γιατί έχουμε πίεση να δείξουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε πέρα όλα τα σενάρια για την Ολυμπιάδα. Δεν ήταν όμως μόνο η πίεση. Η αίσθηση ότι κάποιος είχε ένα πιστόλι στον πρόταφό μας και μας πίεζε να γίνουμε πιο συστηματικοί και πιο επαγγελματίες. Αυτό ήταν. Όχι, ήταν και το περίφημο ελληνικό φιλότιμο. Αυτό το μοναδικό φαινόμενο όπου ο Έλληνας εγκαταλείπει την αγαπημένη του κοινική αδράνεια και φωνάζει «Ναι ρε, μπορώ να το κάνω και πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους». Ο βούρδουλας χωρίς το φιλότιμο δεν λειτουργεί. Αντιθέτως, μπορεί να γίνει και μπούμεραγκ. Τρανό παράδειγμα το μνημόνιο, το οποίο μισοϊλοποιήθηκε ή έμεινε στους νόμους και στα χαρτιά. Ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιος και πώς μπορεί να κινητοποιήσει δημόσιους υπαλλήλους, αστυνομικούς δασκάλους και άλλους να πιστέψουν και να πιστέψουμε όλοι ότι ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι τίποτα δεν θα αλλάξει, καμία μεταρρύθμιση δεν θα πραγματοποιηθεί χωρίς να γίνει ιδιοκτησία των δημοσίων υπαλλήλων και όλων όσοι εμπλέκονται στη διοίκηση του κράτους. Και ταυτόχρονα τίποτα δεν θα αλλάξει αν δεν εφαρμόζονται νόμοι και κανόνες με αυστηρότητα χωρίς εκτός και παρεκκλήσεις για κανέναν. Πηγαίνοντας πάλι πίσω στο 2004, θυμάμαι κάτι ακόμη. Πόσο Ευρωπαίοι γινόμασταν όλοι όταν μπαίναμε στο μετρό και το επίσης νέο τότε αεροδρόμιο. Γιατί? Μα γιατί ήμασταν υπερήφανοι για αυτό που βλέπαμε, αλλά και γιατί ξέραμε ότι δεν μας έπαιρνε να καπνίσουμε ή να φερθούμε σαν κάθρι. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές σωστά τα λέει, όμως, αν και νομίζω ότι την έχει κάνει με πλάγια επιδηματάκια από το ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Παπαγελάς δεν ήταν στο ΕΛΙΑΜΕΠ από τις πρωταγωνιστικές μορφές. Όλα τα διαλυτικά φαινόμενα στο ελληνικό κράτος οφείλονται και στην ιδεολογία που έχει επικρατήσει στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Ιδεολογία της διάλυσης, ιδεολογία της παρέτησης. Σου λέει ο άλλος είναι πιο ισχυρός, τι να παλέψεις ρε, πάρε να τα βρεις. Ας πάει και το πανέμπελο, δώσε κάτι. Αυτό το δώσε κάτι, αυτά το παρατήστε τα. Η ιδεολογία της παρέτησης επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς από άτομα που έχουν την ίδια αφετηρία, κύριε Παπαγελά. Την ιδεολογία της παρέτησης την υπηρετήσατε όλοι σας. Και όταν τότε φωνάζαμε για το σχέδιο Ανάν, για παράδειγμα, όταν φωνάζαμε τότε ήμασταν γραφικοί και τότε όλοι έρχεστε να πείτε δεν λειτουργεί το κράτος. Πώς θα λειτουργήσει όταν κορυφαίοι παράγοντες δίπλα στον Πρωθυπουργό τότε έλεγαν ότι έγινε συνωστισμός στη Σμύρνη? Πώς να λειτουργήσει όταν διαλύσατε τα σχολικά βιβλία και εκεί που έπρεπε έννοιες όπως πατρίδα, οικογένεια, θεσμοί να παρουσιάζονται στα παιδιά με το πιο σύγχρονο τρόπο, διαλύονται και γίνονται πρότυπο Σάκης που τα έφτιαξε με 14χρονη να υπάρχει σε μάθημα του σχολείου για 14χρονες, σαν να τους λέμε πήγαινε με τον 25χρονο. Όλα αυτά διαλύουν την κοινωνία. Το κράτος δεν είναι ξεχωριστό κάτι εκτός κοινωνίας που λειτουργεί. Το κράτος είναι η ίδια η κοινωνία. Μην περιμένετε από το κράτος να λειτουργήσει όταν διαλύσαμε τα σχολεία, τις πανεπιστημιακές σχολές, όταν ο εθνομεδενισμός έγινε η κύρια ιδεολογία αυτού του κράτους. Πώς μετά να πεις στον άλλον, ρε παιδιά, χάνεται η χώρα, ελάτε να τη συμμαζέψουμε. Για να το πεις αυτό, θα πρέπει πρώτα να δουλέψεις. Να δουλέψεις. Και σε καλό, κύριε Παπαγελά, να κάτσεις και να δεις την απάντηση που έδωσε στον Νατσιό, άσχετα τι είναι ο Νατσιός για τα εμβόλια και όλα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Τι είπε επακριβώς και πώς το απάντησε ο Υφυπουργός Παιδείας. Αυτή είναι η διάλυση. Πιο φιλότιμο μετά. Όταν έχεις υπουργό να μιλάει παιδείας, που πρέπει να διδάσκει ύφος και ήθος, να μιλάει έτσι μέσα στο κοινοβούλιο, περιμένεις να λειτουργήσει καλά το κράτος? Αν δεν. Και πώς θα λειτουργήσει το κράτος καλά όταν γενικοί γραμματείς τοποθετημένοι από τα κόμματα και οι υπουργοί κλέβουν?
όταν αρχίζει το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, όταν η διαφθορά αρχίζει από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, θα φτάσει και μέχρι τον θυρωρό. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό και δεν θα έχουμε κράτος φιλικά. Πώς θα έχουμε κράτος? Λοιπόν, καληνύχτα και να είστε όλοι και όλες και όλοι καλά.